Hi guys, συνεχίζουμε την περιπέτειά μας στον RusMap. Έγινε μια πάρα πολύ μικρή αναβάθμιση στην 2,4,3,1 ο χάρτης. Δεν προσθέθηκε τίποτα. Κάτι μπαγκάκια λέει διορθώσαν έτσι στα σβέλτα. Αν θυμόσαστε από την προηγούμενη έκδοση 2,4,3, εδώ έχει την πέντσα και εδώ μας έκανε ένα χαζό στο Tampov. Τώρα διορθώθηκε. Εμείς σήμερα θα πάμε βόρεια. Εδώ πια προσθέθηκε το Απατήτου ή το Αλακούρτι. Η Απατήτου πρέπει να προσθέθηκε. Θα φύγουμε πάνω από Μούρμανσκ. Να κάνουμε εδώ τη διαδρομή αυτή που δεν την έχω κάνει εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί μου διαφύγανε αυτά εδώ. Θα κατέβουμε να δούμε Απατήτου. Και θα κατηφορήσουμε για... Ποιος είναι εδώ? Ο P21 λέει. P-Ρο. Ρο 21. Για Αλακούρτι. Να δούμε και εδώ. Από όλη τη διαδρομή έχουμε κάνει το ρο 21, φίλοι. Εδώ πάνω έχουμε προπατήσει. Εδώ πάνω Απατήτου και εδώ είναι καινούργια μέρη. Αλλά τι καινούργια μέρη, τι να δεις. Έριξε χιόνι, φίλε, εδώ έχει χιόνι τώρα. Λίγο χιονάκι, αλλά εντάξει. 965 χιλιόμετρα. Γιατί ρε φίλε, εμένα μου φαίνεται πιο λίγο. Θα δούμε εδώ, μπορεί να το κόψουμε λίγο στο βιντεάκι, να μην τα κάνουμε αυτά τα χιλιόμετρα τζάμπα εδώ. Θα δούμε πώς θα την κάνουμε την δουλειά. Μάγκες, το εργαλείο όπως βλέπετε καπνίζει και σβηστό, ε. Λοιπόν, 5 και 53, μείον 6 βαθμούς φελαράκι. Στους 40 του κανάλι είμαστε εδώ. Εκεί τι είναι? Ραδιόφωνο, hi-fi. Πολύ ωραίος. Τι δεν κοίταξα. Καύσιμο, full. Κάτσε να δούμε δύο τυπώσεις έχουμε τώρα. Έχουμε και ένα τυπόζιτο πίσω, το βάλαμε 6x4 το... 6x4 το εργαλείο, φίλο, το αλλάξαμε σασί. Το αλλάξαμε σασί, 500 άλογα, 16 βότιο, αλλά... 32 τονάκια, φίλε, σήμερα. Εδώ να σε δω, μάγκα. Θα τα πάει... ή θα αρχίσει να με σηκώνει τη σούζα. Element Construction λέει, 32 τονάκια. Τι είναι το Element Construction? Πώς θα το πούμε τώρα αυτό στα ελληνικά? Για κατασκευή. Κάτσε να δούμε κιόλας τι είναι, ρε φίλε. Μέρος κατασκευής μπορούμε να το μεταφράσουμε. Κάνει ρε φίλε εδώ στη στροφή τώρα. Ή δεν βλέπουν τα μάτια μου καλά? Ούφα το ντουμάνι που λες. Να ανάψαμε και τους φάρους μας. Εντάξει, θα ξημερώσει. Ναι, φιλαράκι, άμα δεν δούμε το φρόστι, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ήθελα να το βάλω προμότσο, γιατί... Α, την ψηλιάζεται, κατεβάζει, εντάξει. Α, μας κάτσε καμιά καλή ανηφόρα όμως, θα την πατήσουμε. Δεν ήθελα να το βάλω... Promotes. Να δούμε κανένα μέρος εκεί καλό. Όχι ότι εδώ δεν έχει μέρη καλά στο Ρώσικο. Προς Θεού, φιλαράκι.
τρομά και είναι αυτά, ρε φίλε. Να πάει σε εταιρεία εδώ. Ναι, εμείς θα φύγουμε από εδώ να κάνουμε το γύρο. Να πάμε και για κόλλα εδώ πέρα. Αυτό το frost είναι το light που λέτε. Και χωρίς τα physics, να μην κλειστράει, να πάμε κανονικά, εντάξει. Να απολαύσουμε λίγο το πιο και διαδρομή. Κοίτα όμως πως κάνει τη διαφορά, κατευθείαν φίλε, μόλις πέφτει χιόνι. Εντάξει, εδώ που είναι λευκά, δεν λέει και πολλά. Στα δέντρα δεξιά-αριστερά στη βλάστηση είναι όλα τα λεφτά, φίλε. Και στο δρόμο χαλαρά. Το άλλο το heavy τι κάνει? Το heavy δεν βλέπεις τόσο πολύ το δρόμο και έχει πιο πολύ χιόνι δεξιά-αριστερά στη βλάστηση και αυτά. Τι έγινε ρε μεγάλη? Μπορείς φορτίο για το συντικό τον σταμάτησε τον συνάδελφο? Τι είναι αυτή εδώ ρε μεγάλη? Τα δύο τονάκια αυτό ρε φίλε, τι είναι αυτό τώρα? Τόσο πολύ σίδερο έχει μέσα και είναι τόσο βαρύ. Σημαίρωμα φιλαράκι όταν έχει χιόνι, έτσι πάει ε. Μίχλη σιγά σιγά. Για να δούμε εδώ. Θα το ανεβάσει φιλαράκι. Χαρά το πάει. Πάρα πολύ ωραία το πάει φίλε. Ε, 7.30 ώρα σε κάνα ψάρο. Θα ανοίξει και ο ουρανός. Αυτό είναι, αν δεν έχεις παίξει κάποιο μέρος σε ένα χάρτη και θες να το δεις, αν βάλεις το φρόστι, ούτε δεν βλέπεις τις διαφορές, τις βλέπεις, αλλά τη βλάστηση κάνει τη διαφορά φίλε. Μέσα από την πόλη περνάμε εδώ, ναι. Τρελό σκηνικό το φρόστι, φίλε. Έχει και το heavy το add-on, αυτό που είπαμε πριν που προσθέτει πιο πολύ χιόνι, και physics στο δρόμο. Γλιστράει λίγο, χάνει. Αυτό μπορεί να το βάλουμε φιλαράκι, να σπάσουμε λίγο πλάκα. Εδώ τώρα θα ήταν καλά, σε καμιά στροφή με 32 τόνους πίσω.
Θα πήγαινε το εργαλείο, φίλε. Βάρκα γελό. Και τι άλλο έχει, κάτι άλλο έχει, ρε φίλε. Α, είναι, εμείς έχουμε προσθέσει ακόμη ένα για να μην έχει ο Μίχλη το πρωί, λέει. No fog. Προαιρετικό κι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Οι φάμπρικες φλαράκι, οι καμενάδες δουλεύουνε. Αν και είδα σε κάτι sites με mod ότι και κάποιος άλλος έβγαλε τέτοια φάση, όπως το Frosty δηλαδή. Κάτσε εδώ τώρα, θέλουν λίγο ανοιχτές στροφές, γιατί στρίβουνε και οι 5 οι άξορες, φίλε, την καρότσα αυτή εδώ. Αυτό είναι ένα μοντάκι του Jazzycat, γιατί ήθελα να πάρω ένα βαρύ φορτίο. Γεια σου ρε Hans Broker. Για να το βάλω 6x4 σασί. Έχει διόκτητες καρότσες ο Jazzycat στα mod του, stand alone και με πολύ ωραία φορτία. Αυτή η συγκεκριμένη εδώ έχει 70 διαφορετικά φορτία, φίλε. Και από ό,τι βλέπουμε και στα τονάκια, 32 τόνους, μια χαρά είναι. Πας με τη βάργα, ρε Αλάνη. Την πάει στο καράζ για να την αποθηκεύσει, μάλλον. Πού να πας εδώ, φίλε, Ρωσία, με βάρκα τέτοιο καιρό? Είναι υπαγωμένα όλα. Γιατί εδώ μας βγάζει τώρα έτσι? Γιατί δεν μπορούμε να πάμε πουθενά άλλο, φίλε? Είναι αυτό, ρε φίλε, αυτό που είχαμε δει την άλλη φορά? Ναι, αλλά αυτό εδώ τώρα, κοίτα να δεις τη... Την προηγούμενη φορά είχε ανοιχτά βαγόνια, τώρα έχει ξεμενέστηρα αυτά, ρε μεγάλη. Πολύ πράγμα, ρε μεγάλε. Κάτσε να το βγάλουμε μια φωτό. Και άλλο από εκεί. Δεύτερο, φίλε, εδώ είναι μπαγκάρα τρελή, ε. Τρελή μπαγκάρα, φίλε. Το άλλο πάει καλά, κοίτα. Ακόμη περνάτε βαγόνια. Τι έχουμε εδώ? Ναι, ρε φίλε, κάνει μεγάλη διαφορά το Frosty. Πότα, που εδώ πάμε εμείς?
Είδες, είναι βαρύ και μπερδεύει τους σασμάν. Το 6x4 σασί αλλάζει, τη βάζει την εξάτμιση πίσω πάνω. Έχει δεύτερο τεπόριστο πίσω από την καμπίνα. Και δεξιά μπορείς να διαλέξεις αν θες φίλτρο αέρα ή τι άλλο είχε, κάτι άλλο είχε που έχει σχέση με αέρα. Το ντουμάνι όμως, ντουμάνι φίλε. Γεφυρώνει που περάσαμε πριν εδώ πίσω. Εδώ φιλαράκι πάνω. Ποιος ωκεανός είναι? Ναι. Κόλλησα τώρα. Ναι, 9 η ώρα, άνοιξε η φάση τώρα, είδες, άνοιξε και το skybox. Έτσι είναι το frost, φίλε. Αν θες χιόνι, ενεργοποιείς τη βροχή. Και εκεί που πάει να ρίξει βροχή, ρίχνει χιόνι. Ομίχλη, χιόνι, ιστορίες. Χιονοθύλα δηλαδή, πέφτει χιόνι κανονικά. Πολύ ωραία πατέντα αυτό, ε. Αλλιώς δεν μπορούσε να προσθέσει, να κάνει, να έχει χιονόπιση στο παιχνίδι. Μάγκες, μπράβο. Καλλιτέχνες, φιλαράκι. Όπως και εσείς, έτσι και εγώ, μόλις περνάω από γεφυρώνη θα τη βγάλω τη φώτο, φίλε. Τις γέφυρες έχουν πολύ καλοφυγημένες στο Eurotrack, σε όλους τους χάρτες. Έτσι, με τις παιδικές χαρές τους εδώ, τα παρκάκια τους. Α, η διαφήμιση με την μπαλαρίνα ρε φίλε, με τα μπαλέτα. Το αλλάζει όλη τη διάθεση το χιόνι, ε, στην οδήγηση. Τα ίδια πιστεύω λέγαμε και πέρσι φίλε, όταν βάλαμε το frost. Πλέον έχει γίνει θεσμός. Cola Discovered. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι αυτός ο μάγκας που έκανε ένα ίδιο, ρε φίλε. Στο workshop εκεί στο Steam κάπου κάτι έψαχνα και το πήρε το μάτι μου. Είπαμε για εμάς τους παίκτες ότι καινούργιο βγαίνει είναι καλοδεχούμενο, φίλε. Μουρμάνσκ, Σανκ Πέτερμπουργκ, από εδώ πάμε. Είδες πως τρίβει η καρότσα πίσω. Ωραία φίλε, πως φαίνεται το νερό έτσι μέσα στο ποτάμι. Θέλω να μας τρελάνουν αυτοί εδώ. Ε,
Έτσι αγόρι μου, άλλαξε ταχύτητα, μην μπερδεύεσαι. Και το φρόστι αν θες μπορείς να πειράξεις την ώρα στο ENV το φάκελο, όπως κάναμε με το Early Autumn και το Late Autumn. Να ξημερώνει πιο νωρίς, να βραδιάζει λίγο πιο αργά, αλλά να μην χάσει τα χαρακτηριστικά αυτά του Frosty. Χιόνια ιστορίες και το ένα και το άλλο. Καθρεφτάκι διπλό, τρελιάρικο δεξιά. Έχει κρεμάσει φίλοι τώρα στις 1500 τροφές, θα μας σβήσει. Κόλλα. 1565 λέει. Τι 1565 ρε μεγάλη. Φιλαράκι το εργαλείο τα πάει πολύ καλά. Την κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Εν τω μεταξύ τον βλέπω αυτόν το Digital X, προσθέτει πραγματάκια εκεί στο... Μη σας πω ότι σήμερα μπορεί να έχει κάνει για αναβάθμιση. Γιατί δεν το κοίταξα καθόλου το θέμα εκεί στο φόρουμ της SES. 6 Γενάρη το παίζω εγώ το δρομολόγιο σήμερα. Τα φώτα φίλε. Είχαμε κανέναν από εσάς εδώ, βούτυξε κανένας, έχουμε κανέναν θαραλέο στην παρέα. Και δεν κοίταξα γιατί τον είδα τον τρελό εκεί, κάτι φωτογραφίες ανέβαζε. Έχει πολλά στο μυαλό του. Τώρα τι θα πρωτοφτιάξει θα δούμε. Και κάτι άλλο που είδα, ο Ventures που κάνει τα παλιά, τα old school, τα φορτηγά και κάτι ιστορίες τέτοιες. Άνοιξε ένα θέμα ρε φίλες, το κουφό. Φτιάχνει λέει κάτι αντών για το μακύρο στο Deutsch. Αυτός το έχει φτιάξει το μακύρο σου, μάλλον. Αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω ρε φίλε, το Μαγκύρους δουλεύει τώρα στην 1943. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι τα φορτηγά για να αν θες να τα κάνεις χιλιόμετρα πρέπει να έχεις χάρτες φίλε. Χωρίς χάρτη, πού θα πας. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, εγώ τον προμότς έχω μέρη να γυρίσω. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι και μέρη καινούργια ρε φίλε, να τα βλέπεις και εσύ π.χ. αν δεν το έχεις παίξει. Τώρα είναι μέρη που γυρνάω εγώ και που έχεις γυρίσει και εσύ. Ούτε βιντεάκια τα κάνω ούτε τίποτα. Πιάνω και εγώ το τιμόνι εδώ και κάνω τη φάση μου. Και οι χάρτες εδώ προς τα ανατολικά μας τελείωσαν φιλαράκι τώρα με αυτό που έγινε. Τελείωσαν. Ο Southern Region, όχι ο Southern Region, The Great Step, ναι, θα προσθεθεί στον Promotes. Ο Roosmap θα περιμένουν να δούμε τι θα γίνει με το Heart of Russia. Εντάξει, αυτό το Heart of Russia θα αργήσει λίγο, Russian Open Spaces κατέβασα. Τον κατέβασα και θα τον έχω υποδοκιμή. Δεν τον έβαλα στο Mod Manager να δω τι και πώς, αλλά είδα κάτι συνδυασμούς και παίζει. Ο Russian Open Spaces όμως, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ αμοχάλικο ρε φίλε εδώ που στα πάνω. Τι είναι αυτό, άμμο, πετάνε άμμο αντιγελάτη. Μπορεί, για τα χιόνια. Δεν θυμάμαι αν είναι σε άλλη κλίμακα. Αυτός πρέπει να είναι σε άλλη κλίμακα, ρε φίλε.
αλλά είδα εκεί κάτι γκατζετάκια. Έχουν βγάλει κάτι φιξάκια, κάτι τέτοια. Μπορείς να το βάλεις, λέει, με Rusmap. Άραγε, μπορεί να φτιάξω ένα προφίλ. Κάτσε εδώ τώρα, γιατί πολύ ζιγζάκ κάνουμε και δεν ξέρουμε που είμαστε. Του όση ώρα, ρε φίλε, γυρίσαμε εδώ αυτό. Άραγε, είχε δίκιο. Πολύ γιατί είναι 900 και τα χιλιόμετρα. Εντάξει, τώρα κατεβαίνουμε από μερό 21 και πάμε καρφί για Απατήτου. Το πατήσουμε λίγο τώρα εδώ, Να κάνω ένα νέο προφίλ. Δεν ξέρω τώρα αν δουλεύει αυτή η μέθοδος που έκανα παλιά, που έπαιρνα τη πρόεδρο ενός προφίλ και την έβαζα σε ένα καινούργιο. Θα το δοκιμάσουμε. Αν το πάρει, είχα κάνει ένα βιντεάκι γι' αυτό. Αν έχετε στο νου σας τίποτα άλλο, σφίριξτε μία. Κάνουμε καινούργιο προφίλ. Παίρνουμε την πρόεδρο από αυτόν εδώ το χάρτη που παίζουμε το ρώσικο και κουμπώνουμε εδώ Russian Open Spaces. Και έχουμε όλο τα loot school φορτικά. Και στο Russian Open Spaces. Και στο μέλλον σε Rusmap και Southern Region. Κόψε μάστορα γιατί θα ντελαμπάρει το φορτίο πίσω. Και για το μέλλον βλέπουμε, φίλε. Προς το παρόν, προς τα δω ανατολικά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Έχει κάτι road το Άσια, κάτι δρόμους για την Ασία, κάτι Volga Map, κάτι τέτοια. Δεν τα έχω δοκιμάσει. Και κλασικά μετά είπαμε να κάνουμε τα χιλιομετράκια μας στον Pro Mods. Κοίτα ρε φίλε τα νερά πως τα έχουν φτιάξει, ρε. Θέλω να μας τρελάνω. Πολύ ωραίο σκηνικό, ε. Μπλε το νερό, δεν έχει παγώσει ακόμη. Και στις όχθες θα πούμε χιόνι έτσι. Πολύ ωραία φάση. Και Pro Mods να γυρίσουμε με τον DAF. Με το Man του Clover είπαμε να το φτιάξουμε γι' αυτό και με το εργαλείο που μου είπαν τα παιδιά εκεί, το σκάνε το S του Ευγένη, φίλε, του Eugene. Χαλαρά όμως, πάρα πολύ χαλαρά, αν δεν μας κάνει καμιά έκπληξη SES με κάτι άλλο που δεν πιστεύω τώρα. Αμερικάνικο φίλο το έχω ξεχάσει εντελώς. Και λέω πάρα πολύ χαλαρά, γιατί σήμερα εκεί που χάζευα και έπαινα καφεδάκι στο Steam, έρχεται φίλε, λέει, στο υπολογιστή το God of War από το PlayStation 14 Γενάρη που λες. Για το και 28 του μηνός 24 έρχεται στον υπολογιστή φίλο το Uncharted. Uncharted είναι τέτοια φάση όπως ήταν το Tomb Raider. Το Tomb Raider φιλαράκι το είχα και το έχω ακόμα, μεγάλη καψούρα από πιτσιρικάς όταν έπαιζα PlayStation. Ποιο PlayStation είχα, το Creep, ποιο ήταν φίλε, το 2. Το 2, ναι, αυτό πρέπει να ήταν. Ήταν τσιπαρισμένο αυτό, το έχω ακόμη. Το έχω εδώ έτσι μόστρα πίσω από το γραφείο και το παίρνω μάτι. Old school να πούμε. Για δεν ξέρω τώρα, ψήνουμε άγρια. 28 ώρες θες, λέει, να τελειώσει τον God of War. 28 ώρες, τι είναι 28 ώρες, ρε φίλε. Γεια σου, αδερφέ. Καλό χειμώνα. Δύο ώρες τη μέρα να το παίζεις, θες 10 μέρες. Στα 49,99 στο Steam, στα 32 στα κλειδάδικα. Και το Uncharted στο 1.50. 50 δεν δίνω.
Το Uncharted λέει έχει το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο. Δεν έχει όλη τη φάση από την αρχή δηλαδή. Άραγε φιλαράκι. Παρόλο που δεν υπάρχει κάρτα γραφικών, αν θες να πάρεις τώρα και όλα τα πράγματα είναι στο Θεό στις τιμές, αν έχεις ένα PC που μπορείς να παίξεις παιχνιδάκια χαλαρά, είναι πάρα πολύ καλή φάση. Ενώ εκτός αν είσαι πάρα πολύ κολλημένος ρε φίλε και θες να έχεις οικονομικά, όχι από τα άλλα, τα ξέρω, εντάξει, και θες να έχεις και το Xbox, θες να έχεις και το PlayStation. Το PlayStation σήμερα το 5 που κοίταξε λίγο στο Scrooge και κάτι τιμές που κοίταζε, έχει φτάσει στα 700 ευρώ ρε φίλε και δεν μπορείς να το βρεις. Καλά κάνουν τα μαγαζιά, τα εκμεταλλεύονται αυτά. Άλλος με βάρκα, άλλος με τροχόσπιτο. Εδώ τι έχουμε ρε φίλε? Μας την πέσανε. Έχω κατεβασμένο στους ήχους λίγο και δεν ακούγονται τα εργαλεία, τα υπερηχητικά. Α, να τους κάτι ακούγεται, μέσα από την καμπίνα ακούγεται. Τώρα θα μου πεις μετά από 2 χρόνια να βγάλει ένα παιχνίδι το PlayStation στο PC. Πάλι καλά είναι ρε φίλε. Η Microsoft το για να βγάλει μπορούμε να το παίξουμε στα Windows, στο PC δηλαδή, στον υπολογιστή. Και θα δεις λένε μερικοί ότι αντί να πας να δώσεις ένα 500€ τώρα να πάρεις ένα PlayStation, βάλει και την τηλεόραση και το ένα και το άλλο, που δεν είναι 500€, είναι παραπάνω. Αν έχεις ένα υπολογιστή και δεν έχεις καμία βλακεία και δεν πουλήσεις την κάρτα να πας και με καινούργια και έχεις και την κάρτα καβάτσα, δεν κουνέσαι καθόλου. Παίζει και κανένα παιχνιδάκι τρελό έτσι, τέτοια φάση αν γουστάρεις. Εγώ στο PlayStation με Xbox δεν ασχολήθηκα ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια τώρα, φίλε, όταν ήμουν φοιτητής. Τι θυμάσαι τώρα, δεν λέει ο άλλος. Εντάξει. Γούσταρα πάρα πολύ το Tomb Raider και το Gran Turismo. Και για το Gran Turismo είδα τώρα διαφήμιση, λέει θα βγάλουν το 7. Αλλά αυτό είναι αποκλειστικά για το PlayStation. Σε κανένα 2 χρονάκια λένε καλές γλώσσες, θα το δούμε και στον υπολογιστή. Καλή κίνηση αυτή είναι από την Sony. Μυρίζει το χρήμα φίλε αυτή. Και όπου μυρίζει το χρήμα... Εντάξει είπαμε, αυτά είναι πολύ δυνατά franchise της Sony για το PlayStation. Αλλά σου λέει, αν τους δώσουμε για αυτούς τους Ινδιάνους με τους υπολογιστές να παίξουν τίποτα, για διαδρομάρα. Το χιόνι αλλάζει τη φάση όλη. Για ανοίγω να δω εδώ την ώρα ρε φίλε, αφού δεν έχουμε το shake ρε μεγάλη. 14 και 17 μείον 1 βαθμούς. Σέικο ποτέ δεν κάνει λάθος. Εδώ δεν κάνω λάθος, είμαστε για παράκαψη για την απατή του που προσθέθηκε τώρα. Κάτσε να δούμε να μην κάνουμε καμιά βλακεία. Μπράβο φιλαράκι, ναι, απατή του. Πάρα πολύ ωραία πάμε. Καύσιμο. Ούτε στη μέση φίλε, διόδεξα με νέσπες. Είτε 32 τονάκια πως θα πάει με 1500 τροφές την άλλη φορά. Ωραία φίλε το ντουμάνι.
ωραία πάει το εργαλείο. Πού να το χορτάσει αυτό το φορτηγό, αδερφή, να το κάνει χιλιόμετρα. Τι κάναμε εμεί τώρα, ένα δρομολόγιο πριν και ένα δρομολόγιο, δεύτερο δρομολόγιο στο Ρώσικο. Πόσο ήταν το προηγούμενο, 600, 700 και 1500 χιλιόμετρα. Πού να το χορτάσει αυτό εδώ με 1500 χιλιόμετρα. Και άμα το κάνει και καμιά αναβάθμιση τώρα. Μάλλον θα την κάνω έτσι τη δουλειά. Δεν πιστεύω. Πιστεύω να παίξει 3-43 γιατί είδα εκεί στο φόρουμ του για το Russian Open Spaces εκεί που τα έχουν μαζεμένα στο Ρώσικο του φόρουμ. Russian Open Spaces, Ρούσμαπ και το Southern Region. Ότι το παίζουν 3-43 μια χαρά λέει. Να πάρει ένα-δύο old school φορτηγά προ τα εκεί, σαν ένα καινούριο προφίλ, καβάντζα και όπου την κουστάρει τέτοια φάση να πα προ τα εκεί. Όχι ότι δεν μπορείς να πας με τα old school φορτηγά όπου θες, όπου θες πας. Απλά εγώ έτσι από την αρχή δεν ξέρω, μου ήρθε έτσι κατά Ρωσία μεριά να το ταιριάζω με αυτά εδώ της παλιάς σχολής τα φορτηγά. Σέλφι ο αδερφός εδώ. Οι συνάδελφοι είναι στην ξεκούρασή τους. Μπράβο. Πολλές λίμνες ρε φίλε εδώ. Έχουμε περάσει ένα χιλιόμετρο. Λίμνες είναι αυτά. Τι είναι αυτά εδώ. Πολύ πράγμα ρε μεγάλα. Εδώ πάνω μια ματιά που έριχνα στον προμότς του χάρτη έχει πιο πολλά πράγματα φίλε από το Ρώσικο εδώ. Καλά εδώ μπαίνουμε και στις άλλες χώρες, δυτικά. Ένα δρομολογιάκι στον προμότς ακόμα με το τάφτο εργαλείο θα το κάνω φίλε. Θα το κάνω και μάλλον λέω, γιατί το έβλεπα προχθές και μου άρεσε πολύ. Θα πάμε στον, πώς το είπανε, Atlantic Road, στον δρόμο του Ατλαντικού. Νορβηγία είναι και προς τα έξω, ποια είναι. Κάτσε να δεις μεγάλη εδώ που ήταν. Εδώ μέσα ήταν ή εδώ πάνω. Κάτι τέτοιο. Αυτό το δρόμο φίλε, άμα πας στο Google και το δεις, θα πάθεις την πλάκα σου. Εκεί όντως θα ήθελα να οδηγήσω ένα αυτοκίνητο έτσι, να τη διαδρομή αυτή να την έκανα μια φορά στη ζωή μου. Ποια είναι και τώρα Νορβηγία, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά για να οδηγήσουμε μια φορά στη ζωή μας εκεί πρέπει να παντρευτούμε για μια Νορβηγία. Αλλιώς δεν το κόβω φιλαράκι. Πολύ τρελό το σκηνικό. Και αφού δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να οδηγήσουμε εκεί, με Νορβηγίδα παντρεμένοι δεν είμαστε, άρα γιατί θα κάνουμε. Θα πάρουμε εδώ το τάφ στο προμότς και θα το κάνουμε το δρομολόγιο. Απατήτω. Με σήμα, σαν σιτάρι έχει σήμα, σιτηρά. Τι θα έχουν εδώ. Είπαμε, παίζουν πολλά σιτηρά προς τα εκεί. Λευκορωσία, Ουκρανία, Ρωσία. Ταλάνια έχουν σταθμό εδώ. Τεπεσέ. Έξω με τόσο κρύο. Μπα, πώς και έτσι. Να το εδώ στα χωράφια μέσα είδες. Σπάει λίγο το χιόνι. Πολύ ρεαλιστικό φίλε. Άλλα δέντρα έχουν πιο πολύ χιόνι, άλλα πιο λίγο. Πολύ ωραία φάση. Απατήτου. Για να δούμε και το απατήτου ρε φίλε. Διαφημισούλες με τις τούρτες τους και τα έτσι και τα αλλιώς. Κάνει πολύ καλή δουλειά τελικά φίλε ο Σεργέη. Είναι πολύ μεράκλης. Πολύ ωραίος.
μέχρι τώρα δεν μάσησε με τους προμοντάδες. Ο άλλος πρέπει να τρελάθηκε από το ρο extended το map. Του Σεργέη τον είδα ψύχραμε πολύ. Η ρουγαλία είναι αυτά εδώ μεγάλη. Οπ.